ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Τι μου κάνετε? Θέλω να κάνω αυτό το βίντεο εδώ και πόσο είναι από το Μάιο, πόσο είναι οι μήνες, θα μας βάλεις κάτω. 11 μήνες, 10, 9. Πολύ εμπασπέτος. Πολύ μήνες. Το οραματίζαμε από πέρσι, εκεί γύρω στις 22-20 Μαΐου, πότε μας δείξανε τα make-up'ια μας. Γιατί είμαι τόσο κακή με τις ημερομηνίες? Αν με λες πότε παίξετε το κάτι, θα κάνα... 25 Μαΐου δεν κάναμε. Α, 25 Μαΐου τελείωσε, βρε. Α, ναι! Το ξέχασα. Τέλος πάντων, 25 Απριλίου, 24 Απριλίου, τότε ξεκινήσαμε κάτι τέτοιο για ένα μήνα. 20 μόνο παραστάσεις. Και εν πάση περιπτώσει, όταν μας δείξανε πώς να βαφόμαστε γατιά, πέρυσι στο κάτσουμε στην παρέα με την Κατερίνα τη Σούσουλα. Τη Σού δηλαδή, μην την πείτε Κατερίνα Σούσουλα. Όχι, δεν θέλω. Σκέφτηκα, ρε, του χρόνου τις απόκριες, να δείξουμε στον κόσμο στο YouTube πώς να ντυθεί η γατή. Αυτό είναι content creation με προοπτική μελλοντική. Λοιπόν, Σου, θα αποχωριστώ. Όχι, γιατί, γιατί θα βαφτώ. Λοιπόν, ήμασταν δύο διαφορετικά γατιά. Στο καμαρίνι μας καθόμασταν δίπλα-δίπλα. Έτσι ακριβώς. Και εγώ ήμουν η Ηλέκτρα. It was my first year at the ball. Oh, it was. Και εσύ ήσουν. Και εγώ ήμουν η Τζελι Λόρν. Αυτό το όνομα. Από το musical Cats. Και ετοιμαζόμασταν για το γατοχορό. Και εν πάση περιπτώσει, βαφόμασταν γατιά, μας δείξανε πώς να το κάνουμε και εμείς το κάναμε μόνες μας μετά. Οπότε θα σας δείξουμε κάτι τώρα που γίνεται να το κάνεις μόνος σου, ακόμα και αν δεν έχεις φοβερές τεχνικές. Η Σου έχει, εγώ δεν έχω φοβερές τεχνικές μακιγιάζ, αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούσα να καταφέρω. Θα δείτε δύο διαφορετικά γατιά για να μπορέσετε να κάνετε τη δική σας επιλογή. Και να τα κάνουν και μετά να μας στείλουν και φωτογραφία. Αλλήμονο. Σας και τα κάνετε και δεν μας στείλετε φωτογραφία, δεν μας ταγκάρετε να μπορέσουμε να δούμε. Έτσι ήταν ο Ιαν Στρατής παρεπιπτόντος. Ήτανε... Αχ, έχεις δίκιο! Ναι, ήταν ο Ramtam Tiger που του είχαν βάλει τέτοιο. Έχεις δίκιο. Ναι. Λοιπόν, λες να ξεκινήσουμε γιατί δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Ποτέ. Το πρώτο πράγμα που χρειαζόμαστε είναι αυτό εδώ, το οποίο στην πραγματικότητα είναι από την Κριολάν το συγκεκριμένο. Το οποίο, ρε Σου, πώς το λέμε αυτό, τι στο καλό είναι? Αυτό είναι TV, πώς το λένε να δεις? TV Paint Stick. TV Paint Stick, ναι. Αλλά είναι αυτό το ροζουλί, δεν είναι το Clown White. Δεν το θέλεις το Clown White, γιατί αυτό είναι και buildable. Χτίζεται αν θέλεις να το κάνεις λίγο πιο λευκό. Buildable. Ξεκινάμε με σπόγκο. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό το σπόγκο, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και τούτο να το σπόγκο. Ναι. Εγώ κάπως αλλιώς το έκανα. Εσύ κάνε σπόγκο γιατί έκανε τέτοιο σπόγκο. Εγώ έκανα σπόγκο. Κάνε. Εγώ θα πάρω αυτό, δεν πειράζει. Αυτό που κάναμε στην αρχή, εγώ δηλαδή αυτό που έκανα στην αρχή στο πρόσωπό μου, είναι να περιγράψω στην πραγματικότητα το μουσούδι. Το μουσούδι το βάζεις ακριβώς εκεί που είναι το μουσούδι σου. Εγώ με περιέγραφα λίγο αλλιώς, αλλά επειδή έχω και τη φωτογραφία εδώ, κοίτα τώρα εγώ τι έκανα. Το βλέπει όμως ο κόσμος. Ένα εδώ, άλλο ένα έτσι και τώρα... Ήμασταν διαφορετικά γατιά, καθώς καταλαβαίνετε. Τελείως. Ρε, εγώ έτσι το έκανα, μη γελάς. Δες τώρα τη μαγεία και σταμάτα. Εγώ συνεχίζω, αφού έχω φτιάξει το μουσούδι που μας απασχολεί. Εννοείται ότι πάω στο μέτωπο. Αλλά όχι μέχρι πάνω-πάνω το μέτωπο, γιατί ούτως ή άλλως θα το κάνουμε μετά με άλλο χρωματάκι. Αφήνω κατά μέρους τούτη εδώ την περιοχή, γιατί είναι αυτή που θα σκάψω το μουσούδι. Οπότε πάω στο υπόλοιπο. Εγώ τα πιστεύεις ότι αυτό το κονσίλερ... Πιστεύεις ότι το κονσίλερ είναι λίγο πιο λευκό από ό,τι θα έπρεπε για το δέρμα μου? Όχι, Μέρι μου, πιστεύω ότι είναι η απόχρωσή μας. Ωραία. Ωραία. Όλα καλά. Όλα καλά. Τώρα στην αρχή μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά... κάνω κάτι λάθος στο σχήμα. Όχι, σωστή. Θα επιμείνω λίγο περισσότερο στο μουσούδι, γιατί θέλω λίγο να ξεφοντάρει παραπάνω και όπως σας είπα είναι buildable. Δηλαδή ασπρίζει λίγο παραπάνω εδώ. Και θα το κατεβάζω κι εγώ λίγο πιο εδώ. Γιατί οι στολές ήταν μέχρι εδώ πέρα. Mm-hmm. Δεν μπορούσαμε να έχουμε ανθρώπινο λαιμό. Και εσείς φαντάζομαι ότι άμα ντυθείτε δεν θα μπορείτε. Εγώ να και εδώ μέσα έκανα. Τώρα, παίρναμε ένα πιο καφέ χρώμα. Φαντάζομαι ότι εκτός από την Κριολάν μπορούν να τα βρουν και αλλού, Δεν είμαι σίγουρη ότι θα βρουν τα ίδια. Αλλά κάποιες σκοτεινές αποχρώσεις. Κάποιες σκοτεινές αποχρώσεις. Uh-huh. Και τώρα θα πάω να κάνω το χραχράου. Και εγώ χραχράου κάνω τώρα.
και με σπόγκο το κάνω. Και έκανα... Κάτσε να κατεβάσω. Άφρο. Και έκανα, να έτσι. Κοίτα τώρα τι θα γίνει. Όμως. Καλά, το κουντούρ αυτό. Του δουλεύει ο κόσμος, ε! Πάτε και το κάνετε κανονικά τίποτα. Και φέρτε το και λίγο προς τα αυτή, γιατί εντάξει. Και εγώ το φέρνω και λίγο προς τα πάνω τώρα, γιατί πρέπει να σκουρίνω. Και να εδώ έτσι, να. Και εγώ μετά, δεν ξέρω αν έκανες εσύ έτσι μπορεί. Έκανα και αυτό εδώ. Είχες άλλες γραμμές εσύ στο πρόσωπο. Ναι. Πάνω από το φρύδι. Να έτσι. Και από την άλλη. Πρέπει να σετάρουμε λίγο τώρα για να μείνει όλο του το να. Εσύ πας γρήγορα. Πάω με μια loose powder και βάνω. Την μια πρώτη στρώση. Να μείνουν τα λευκά, κατάλαβες. Αχιόγιαστο. Εγώ φίλες και φίλοι, αυτό εδώ του καναλιού, δεν θα πουδραριστώ τόσο light όσο η Μέρη, γιατί... Έχω δει πολύ RuPaul's Drag Race. Πάρα πολύ. Ένα αυτό. Και δύο. I am a queen who sweats. Yeah. Ah. Oh my god. Uh-huh. Τώρα χαμός θα γίνει. Κοίτα, εγώ τώρα τι θα κάνω. Όχι, εγώ δεν θα πουδραριστώ τόσο πολύ. Κάποιοι γέλλονται στο στούντιο, αλλά... Θα αποβληθούν όλοι αυτοί. Λοιπόν, εγώ αφού έκανα αυτή τη διαδικασία... Να δω που είσαι. Εδώ. Να δω. Α, είμαστε καλά. Είμαστε καλά, είμαστε σε μια ίδια διαδικασία. Μπορώ να χρησιμοποιήσω ένα από τα πινελάκια σου. Φυσικά, Μέρη μου. Ουάου. Θεέ μου, Μπάιεμπου. Thank you. Oh my god, Μπάιεμπου just gave me. Oh my god. Μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτό λίγο για το extra contour. Oh, of course. Thank you. Σε αυτή τη στιγμή χρησιμοποιήσω αυτήν εδώ την παλέτα που έχει όλες τις σκιές για να κάνω το contour της γάτας και όχι το κανονικό. Πήγαινα σε αυτήν εδώ την απόχρωση και πήγαινα και περιέγραφα αυτό εδώ το σημείο ακόμα πιο έντονα, γιατί ήμασταν και σε σκηνή βέβαια, αλλά αυτό θέλαμε να είναι... Κι εγώ αυτό έκανα, αλλά με αυτή τη σκιά. Ε? Κάποιο αντίστοιχο. Μετά πήγαινα να φτιάξω το μάτι της γάτας. Πίσω σε αυτήν εδώ την κατάσταση. Έπαιρνα λίγο αυτήν εδώ τη σκιά, την απόχρωση, γιατί το δικό μου το γατί ήταν κανελή. Και έβαζα στο κινητό βλέφαρο όλο. Αυτό δεν φαινόταν ιδιαιτέρως από τη σκηνή, αλλά εγώ το έκανα γιατί μ' άρεσε. Και έφερνα λίγο μία γωνίτσα προς τα εδώ. Εγώ μετά πήγαινα να εδώ, σε αυτήν εδώ τη σκιά. Που είναι πολύ ωραία αυτή η σκιά. Και έκανα ετούτο. Να είδες, το βάζαμε λίγο έτσι περιγραφικά περισσότερο αυτό. Ήταν μια περιγραφή αυτή που συνέβαινε. Και τώρα, εγώ πριν το κάνω και στο άλλο μάτι, έκανα και με την ίδια τη σκιά, εδώ. Εγώ έκανα αυτό εδώ. Το δες. Το δες. Δεν είναι πολύ ιδιαίτερο γατί αυτό το γατί. Ήταν κάπως, είχε μια ιδιαιτερότητα. Εγώ λέω να μετακινηθώ και στα φρύδια, δεν το φοβάμαι. Τα δικά μου τα φρύδια ήταν έτσι κάπως ιδιαίτερα. Αυτό μπορώ να το πω. Έπαιρνα αυτή την πολύ ωραία την καφέ κατάσταση που έχω φτιάξει όλο το κοντούρ και τέτοια και ένα πινελάκι του eyeliner το λεγόμενο. Δεν το φοβόμουν. Το γέμιζα. Και πήγαινα στα φρύδια μου. Γράμμες προς τα πάνω, καραμανλικές, δεν το φοβάμαι. Πάω κι εγώ φρύδια, έτσι. Και άλλα φρύδια εγώ. Ναι, διαφορετικά φρύδια. Πιο καραντελεβίν. Και κάνω εγώ τώρα. Πατάω το δικό μου το φρύδι και κάνω μια μαγιά. Καταρχήν φέρνω μια γωνία εδώ προς τα μέσα. Αυτή είναι η γωνία.
Και κάνω εγώ τώρα τρίκανο φρύδι. Τρίκανο ήταν. Δείτε, δείτε τώρα εδώ τι θα γίνει. Μια γραμμή. Οπ. Από κάτω. Μια δεύτερη. Και ένα εδώ. Τρίκανο. Γεια! Yes. Το κάνεις καλύτερα από ότι το έκανες. Αφού έχω βάλει το καφέ και φαίνεται έτσι απλά μπούσι, παίρνω το eyeliner, με το οποίο δεν μπορείς να γίνεις γάτα αν δεν το έχεις. Δηλαδή, eyeliner χρειάζεσαι οπωσδήποτε. Και τώρα θα πάω να κάνω τέτοιες γραμμές τώρα. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η φωνή μου, τι έκανα, τι αυτό, δεν θυμάμαι το πρώτο. Αν μας βλέπει ο Αλέξης Πρίστης, να κλείσει το βίντεο. Και μετά καθαρίζω αυτό το πινελάκι, γιατί δεν είχαμε και 200. Και βάζω και άσπρο πάνω στα φρύδια. No. Εγώ θα συνεχίσω με eyeliner, το οποίο είναι έτσι, eyeliner τώρα, ιδιαίτερο eyeliner. Ελπίζω να έχετε 2 ώρες χρόνο για να το παρακολουθήσετε. Θα ξεκινήσω με ένα κλασικό, έτσι λίγο πιο τούμπανο. Δεν θα το φοβηθώ. Εγώ έχω βάλει όλα τα χρώματα της Ήρυδας πάνω εδώ, γιατί με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα dimension, αν το καταλαβαίνετε έτσι. Είναι έτοιμη. Όχι. Τώρα με αυτά τα μαλλιά τα κόκκινα μέρισε, τελείωσα αλεπού. Αλεπουδέλη. Και δεν ξεχνούσα να περνάω και τα φρύδια μου τα κανονικά με αυτό το λευκό ιδιαίτερα, για να ενώνεται. Όπως. Έλα, έλα τώρα, εντάξει. Έλα, έλα. Εν τω μεταξύ, εγώ έχω αυτό το πινελάκι να εδώ. Με βόλεψε λίγο πιο πολύ, που είναι έτσι pointy και στραβό. Και έκανα εγώ τώρα, ερχόμουν εδώ προς τα μέσα, έπιανα εδώ τη γραμμή που τελείωνε στο inner corner. Yes. Και την έφερνα προς τη μύτη. Δείτε. Πω πω, έβαλες όλο αυτό το eyeliner, ε. Σε θαύμασα τώρα. Λάτς. Κάπως πιο καλά από τώρα το έκανα. Και μετά έπιανα εδώ την άκρη και την έφερνα προς τα μέσα για να κάνει αυτό της γάτας το περίεργο. Ξέρεις, είναι πολύ ωραίο να κάνεις όλο αυτό με το γατί, γιατί πραγματικά δεν νοιάζεσαι καθόλου για τις υπερβολές. Δηλαδή, η γραμμή του eyeliner όταν κάνεις το γατί ξεκινάει εκεί που είναι περίπου το φρύδι σου και έρχεται κατά κάτω. Δεν νοιάζεσαι ιδιαιτέρως, είναι μια τεράστια περιοχή που έχεις να καλύψεις. Έδεσα εγώ τώρα αυτή τη γραμμή. Να τη. Και εδώ, δηλαδή σαν να έχω περιγράψει όλο μου το μάτι και έχω κάνει 2 ανάποδες γωνίες. Θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Μέρι. Αφού έχω τελειώσει με όλη τούτη να τη γραμμή την από εκεί, θα φέρω λίγο γραμμή και από εδώ. Ποτέ δεν το έκανα καλά αυτό, δεν πειράζει. Εγώ το έκανα μάλλον πολύ καλύτερα από τώρα. Και πάω να κάνω και την από κάτω εγώ τη γραμμή. Σχετικά ΣΥΡΙΖΑ με το μάτι μου, που στην πραγματικότητα θέλω να το ενώσω λίγο με εδώ, οπότε το φέρνω έτσι κάπως. Και μην το βλέπετε αυτό έτσι, μετά θα του βάλω άσπρο μολύβι και θα είναι όλα καλύτερα. Σε πιάνει φοβερό στρες όταν έχεις τελειώσει με το ένα μάτι και έχουν πάει όλα σχετικά καλά και πρέπει να αντιμετωπίσεις ένα ακόμα μάτι. Τρομερό! Τι αγωνία! Αλλά εγώ τώρα, επειδή μέσα στα χρόνια της ζωής έχω αναπτύξει αυτό το skilling, το αμφίχυρα. Του αμφίχυρα! Βάφομαι και με τα 2 χέρια. Να σου πω κάτι, έχω φίλους αμφίχυρες, αρκεί να μην προκαλούν. Δεν προκαλώ ρε εσύ, επειδή το λέω δημόσια, εντάξει. Δες τώρα, εγώ είμαι αριστερόχειρας κανονικά, έτσι. I'm such a special snowflake. All right. Απλά θέλω να ξέρετε ότι όλοι αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα. Δηλαδή το στρες είναι δεδομένο. Εδώ το έκανα μπουρδέλο. Χάι. Βέβαια αυτό εδώ που μου ξέφυγε, εδώ θα το μαζέψω. Τι είναι καμιά χαζή, βάζω μια μπατονέτα κάτω από ένα μωρομάντιλο και όλο γίνεται πιο απλό και πολύ πιο συγκεκριμένο. Έχω μουτζουρωθεί και εγώ φυσικά. Κάτω να πάθω. Karma.
Crime is a bitch. Bitch. Εγώ ακουμπάω casual τόση ώρα το μαγουλό μου και έχω φτιάξει αυτό εδώ. Πίσω στο eyeliner. Εγώ το φτιάξα αυτό. You see that? Not the kitty cat. Ισού, δεν ξέρω τι έχει πάρει. Είναι το δεν έξτρα. Παιδιά! Δεν νομίζω ότι μπορώ. Welcome back to my channel. Έχει πάρει ένα ρόλο. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το κάνω με κάποια διάθεση πλην τη τρίξη Ματέλ. Ναι. Ναι. Στείλε μου μια τρίξη Ματέλ. Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ θα το παίξω γενναία τώρα. Ναι. Και θα πάω στη μύτη. Αχ, πας μύτη! Αχ, μου άρεσε πάντα η μύτη τόσο πολύ. Δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο τέχνασμα so far, απλά πασαλίβω. Η μύτη έκανε πάρα πολύ διαφορά όμως. Όταν συνέβαινε η μύτη, ξαφνικά όλο ναι. Γινότανε... Α, ναι! Γάτα! Ναι. Τώρα βλέπετε και από κοντά την ατέλεια, ναι! Στη σκηνή δεν φαίνεται! Α, ναι! Είναι τόσο ωραίο πράγμα. Θα πάω κι εγώ στη μύτη. Θέλω μύτη. Και στην πραγματικότητα αυτό που κάνεις είναι ότι περιγράφεις τη μύτη σου από κάτω. Έτσι, το χλακ. Πολύ επαγγελματικά το είπα. Κοίτα τώρα να δεις. Έκανα τώρα αυτό στο μουσούρι. Τη γραμμούλα. Τίποτα, είσαι κατευθείαν γατή έτσι. Τελείωσε. Αυτό αν πάτε κάπου και σας πούνε πώς το λένε, το λένε χλακ. Τώρα κάνω το πάνω χείλος. Κάνω ένα περίγραμμα στο πάνω χείλος, σαν να πάω να φορέσω το μολύβι μου. Έτσι μικρό το έκανα το μυτάκι. Δεν έκανα κάτι παραπάνω εγώ. Μα τόσο δούλη. Εγώ τώρα έχω μια σημαντική λεπτομέρεια εδώ. Έκανα εδώ αυτό. Δεν αναπνείς. Το βάζεις eyeliner. Ποτέ δεν αναπνείς πουθενά. Θα πάω να κάνω και καλά τις τριχούλες του μουσουδακίου που έκανα μία εδώ, μία εδώ και μία εδώ και όταν είχα τρομερό κέφι έβαζα και μία εδώ και τούμπελι. Θα κάνω product placement στο eyeliner της Όφρα, το οποίο χρησιμοποιούμε εδώ και οι δύο οι συνάδελφοι. Εντάξει, μας έχει βγάλει ασπρό πρόσωπο, τραβάζει γραμμές, είναι κατήμαυρο και κατασυγκλονιστικό. Και αυτό που κάνω και επίσης κάνει σημαντική διαφορά σε όλο το μακιγιάζ και ας είναι μικρολεπτομέρεια, είναι ότι πάω και ολοκληρώνω το θέμα του ματιού με λευκό μολύβι, δεν το φοβάμαι, και το βάζω κάτω από το μάτι, σε όλο, αλλά στην πραγματικότητα το φέρνω και εδώ πέρα μέσα, να σπρίσει αυτό εδώ το σημείο. Εδώ θέλω σχεδόν να κάνω λευκές και τις κάτω βλεφαρίδες. Αν μπορώ, δηλαδή να τις βάψω, τις βάφω κιόλας. Εγώ έχω φτάσει κάνε εδώ. Κάνε διαφορά, είναι τρομερό. Εσύ το κάνεις μαύρο το χιλάκι σου, ναι. Ναι, είχα μαύρο χιλάκι. Τι κάνω τώρα. Εγώ είχα και κάτι άλλα μουστάκια. Because YOLO. Και έπαιρνα εγώ εδώ και έκανα έτσι, κοίτα. Ρε παιδί, με αυτό το άσπρο μολύβι, τι διαφορά που κάνει, ε. Ναι. Ξαφνικά, it's happening, όλο. Εγώ είμαι εδώ και φτιάχνω όλα αυτά τα τριχίνια μέχρι τη μύτη μου. Και πάω εγώ και από την άλλη τη μεριά. Μπήκα μέσα στο δωμάτιο, ανοίγω την πόρτα και εκείνος κάνει... Δηλαδή πάντα είναι περίεργος, αλλά ήταν έξτρα μη φυσιολογική αντίδραση αυτή που έπαθε. Μιλάμε τρελαθήκη. Το έχουμε δει τι γίνεται εδώ, παρακολουθούμε. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε χυλάκι, πετροκέρασο και μάγουλο βαρύκοκο. Χρησιμοποιούσα μια μπορντοδουλή κατάσταση στο Cats και θα χρησιμοποιήσω ολοκένουργιο LA Splash, την απόχρωση Serena, whatever. Serena. Serena. Που είναι έτσι ένα πολύ ωραίο μπορντορόζο λαλέτο. Να ρωτήσω κάτι. Βέβαια. Έχεις κάποιο πινέλο με το οποίο έχεις κάνει τα λευκά stripes? Με αυτό. Το θέλω. Πάρτο. Να πω μια στιγμή εγώ για τα χείλια, ότι τους έκανα το κανονικό περίγραμμα των χειλιών μου και στο τέλος έκανα μια τσαχπινιά. Θα σας τη δείξω. Όσο η Μέρη κάνει την τσαχπινιά, εγώ πάω με άσπρο, αυτό το, πάνω από τα μουστάκια και... Τι έγινε? Δεν μεγαλώνεις τα χείλια σου όταν πας να κάνεις το γατί, παρεμπιπτόντως.
Το προτιμάς δηλαδή να φαίνεται και ένα τσίκι πιο μικρό, ναι, γιατί έτσι δίνει καλύτερα την αίσθηση του γάτου. Οπότε πήγαινε πάνω στο σχήμα των χιλιών σου, μην πας με κάτι πιο μεγάλα. Και τώρα, έχω ξεχάσει κάτι. Για να ναι, γίνει σωστά η τσαχπινιά, πάλι δεν θα κρατάω την ανάσα μου, παίρνω ένα πινελάκι, σαν αυτό εδώ, που είναι πινελάκι και για την κόγχη, το χρησιμοποιείς του ματιού και για να βάλεις ενδεχομένως κραγιόν. Και παίρνω από το κραγιόν αυτό ένα μικρό τσιγκελάκι, σαν mini joker, mini joker. Γιατί κάνει αυτό το κατευθείαν που δίνει πιο γατήσια αίσθηση και απλά το ενώνω λίγο με το υπόλοιπο. Και αφού το έχω περιγράψει, άμα θέλω, καταλαβαίνεις. Έχουν συμβεί κάποια λάθη, αλλά κάνουν ότι δεν έγινε. Εγώ κάνω κάτι utterly unexpected. Αυτό είναι... Καλά, δεν έχουμε πει ότι όλα αυτά τα... Όχι αυτό εδώ, αυτά εδώ που είναι εδώ μέσα, λέγονται supracolor. Είναι λιπαρή βάση. Και παίρνω εγώ αυτό εδώ και τι κάνω. Πάω κάτω από το μάτι και τραβάω μια γραμμή. Αυτό. Και απ' την άλλη. Και πάω και εδώ. Γιατί γάτες μπορούν και οι γάτες τολμούν. Είναι γάτες γι' αυτό και μπορούν. Είναι γάτες γι' αυτό και μπορούν. Πάω στην παλέτα αυτή εδώ και παίρνω αυτό εδώ, το διαλύω και σετάρω το κίτρινο που συνέβη. Να το... Are you there? Almost. Okay. Two more steps. Πάω εγώ τώρα ξανά σε αυτό εδώ το χρώμα και κάτω από το κίτρινο. Τσίρκο. Μετράνω. Το έκανα. Βάζω εγώ εδώ μια μάσκαρα τώρα, η Lace Plus, η οποία είναι κυριολεκτικά η αφίσα του... Του Great Gatsby. Gatsby. Ναι, γιατί δεν το ξέρεις, αλλά είναι η Gatsby Golden Collection. Golden Gatsby Collection. Golden Tenses of Thinking. Εγώ δεν βάζω μάσκαρα, δεν έβαζα ούτε και στην παράσταση, γιατί έχω όλο αυτό το μαύρο πάνω από το μάτι που... Amateurs. Και πάντα πριν βγω... Δεν τα έχω κάνει καλά. Μέρι, είμαι έτοιμη. Κι εγώ είμαι έτοιμη. Είμαστε γατιά! Like mother, like son. Εγώ δεν τον ακουπάω. Θα πεθάνω. Είδατε τι έχουμε ίδια μου σου μιλιά. Εμάς μας φαίνεται φοβερή ιδέα να ντυθείτε γατιά μέσα στις απόκριες και να μας δείξετε πώς ακριβώς τα έχετε καταφέρει. Θεωρώ ότι ό,τι και να επιλέξετε είναι σίγουρη και δεδομένη η επιτυχία. Φορέστε μετά από κάτω κάτι έτσι ένα ολόσωμο κολλήθο. Λούκρα. Λούκρα. Και πάρτε μία περούκα την πιο φτηνή που θα βρείτε, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει κανένα νόημα, και εξάστε την, αναμαλιάστε την και βάλτε την. Δεν... Και κόψτε την έτσι και περίεργη κοντούτ και, κάντε την και βάλτε την και ούτως ή άλλως τα γατιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, εύχομαι να... Ήταν βοηθητικό για εσάς, εμείς περάσαμε τέλεια, θυμηθήκαμε τα παλιά. Πάμε να κλάψουμε. Γεια σας. Γεια σας.